Εσείς θεωρείτε ότι... καλά, εσείς έχετε ασκήσει και εντονότητα κριτική στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θεωρείτε ότι αυτό το σχέδιο της κυβέρνησης, όπως έχει ξεδιπλωθεί, αποτελεί μονόδρομο και αποτελεί τη μόνη λύση? Καταρχάς, να ξεκαθαρίσουμε το εξής, ότι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας από τη στιγμή που ανέλαβε τη διακυβέρνηση του τόπου έδειξε το πραγματικό της πρόσωπο. Ποιο πρόσωπο? Ανάπτυξη για τους λίγους, νόμος και καταστολή. Στα πλαίσια αυτά λοιπόν εντάσσεται και η αντιμεταναστευτική πολιτική της Νέας Δημοκρατίας, φυσικά διευκολύνοντας την η προηγούμενη κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ που ακολούθησαν και ακολουθούν και οι δύο μια επικίνδυνη πολιτική στα ζητήματα των προσφύγων και των μεταναστών, με τη Νέα Δημοκρατία να επιχειρεί σήμερα να πείσει ότι η ενίσχυση των μέτρων καταστολής και αποτροπής θα περιορίσει τα προσφυγικά και μεταναστευτικά κύματα. Θα έλεγα ότι ακολουθούν μια επικίνδυνη πολιτική, διότι ούτε η επίταξη των χώρων για την εγκατάσταση των νέων προαναχωρησιακών κέντρων που μετροπολογία επίσης έφερε η κυβέρνηση πριν από λίγες μέρες, θα οδηγήσει στη δημιουργία στρατοπέδων συγκέντρωσης, φυλακών στην πραγματικότητα, θα αυξήσουν ακόμα περισσότερο την εξαθλίωση, την αγανάκτηση, δεν θα εκτονώσουν τα προβλήματα για τους πρόσφυγες, τους μετανάστες και φυσικά ούτε και για τους ίδιους τους νησιώτες που δικαιολογημένα αγαναχτούν για την κατάσταση την οποία έχει περιέλθει. Οι αιτίες όμως είναι εδώ, ζουν και βασιλεύουν. Ποιες είναι αυτές οι αιτίες για τις οποίες δεν λέει τίποτα ούτε η Νέα Δημοκρατία ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ? Μπορεί να τσακώνονται για δευτερεύοντα και τριτεύοντα ζητήματα για το ποιος διαχειρίζεται καλύτερα την κατάπτυστη απόφαση Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας για τον διπλό εγκλωβισμό των προσφύγων και των μεταναστών, αλλά δεν λένε απολύτως τίποτα για το γεγονός ότι αυτοί οι άνθρωποι ξεριζώθηκαν από τους τόπους τους λόγω των υπεριαλιστικών πολέμων, οι οποίοι πόλεμοι συνεχίζονται. Και μάλιστα μπορώ να σας πω ότι στην συνάντηση των 29 Υπουργών Αμήνης στο ΝΑΤΟ αποφασίστηκε εκ νέου ομόφωνα να γίνουν περισσότερα από τη συμμαχία στη Μέση Ανατολή. Άρα αυτό σημαίνει νέες επεμβάσεις, νέες εντάσεις, νέα προσφυγικά και μεταναστευτικά κύματα προς τη χώρα μας. Κανείς δεν λέει τίποτα ούτε ο ένας ούτε ο άλλος πλην του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας για την κατάπτυστη, όπως σας είπα, Συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας που εγκλωβίζει, δίπλο εγκλωβίζει τους πρόσφυγες και τους μετανάστες. Ούτε να φύγουν προς τα μπρος, ούτε να επιστρέψουν προς τα πίσω. Προσέξτε όμως, αυτή τη συμφωνία την υπέγραψε, συμφώνησε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, διότι έγινε επικυβερνήσεως ΣΥΡΙΖΑ, την στηρίζει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, όπως επίσης δεν λένε τίποτα για τον κανονισμό του Δουβλίνου. Κύριε Σιδηχάκη, τώρα τι πρέπει να γίνει, πίνουν τώρα στα νησιά? Πίνουν νερό στο όνομα και οι δύο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά μέχρι σήμερα δεν έχουν ασκήσει απολύτως, μα απολύτως καμία πίεση προκειμένου, και υπάρχουν τέτοια μέσα για να ασκηθούν αυτές οι πιέσεις, προκειμένου να δεχτούν πρόσφυγες και μετανάστες, καταμερίζοντας δηλαδή τους εκατοντάδες, τους χιλιάδες πρόσφυγες και μετανάστες που είναι εγκλωβισμένοι στην χώρα. Για τα νησιά, εσείς τι προτείνετε πρέπει να γίνει τώρα? Αυτό που επανειλημμένα έχει τονίσει το ΚΚΕ και θεωρεί ότι μπορεί να υιοθετηθεί από τους νησιώτες μας και να γίνει και στοιχείο πάλης του λαού μας, και βλέπουμε σήμερα οι κάτοικοι στη Μυτιλίνη πώς αντιδρούν απέναντι σε αυτές τις αποφάσεις της κυβέρνησης. Το πρώτο πράγμα που πρέπει να γίνει είναι ο λαός να διατρανώσει τη θέλησή του να καταργηθεί η Συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας και η Συμφωνία του Δουβλίνου. Είναι βασική προϋπόθεση. Όσο δεν είναι τότε, θα πρέπει να έχει υπάρξει μια πρακτική για το λαό. Για το λαό. Μπορεί να περιμένει ο άλλο να καταργηθεί μια συμφωνία. Εξαρτάται το ρεαλισμό από ποια σκοπιά το βλέπει. Εάν ο λαό θεωρεί, όπως εμείς τουλάχιστον θεωρούμε ως ΚΚΕ, ότι αυτές οι συμφωνίες είναι σε βάρος του, τότε πρέπει να παλέψει έως ώστε να καταργηθούν. Πρώτον. Δεύτερον, να κλείσουν εδώ και τώρα όλα τα hot spot. Αυτές οι φυλακές που θα εγκλωβίσουν περισσότερο τους πρόσφυγες. Τρία, να φύγουν οι άνθρωποι, οι πρόσφυγες και οι μετανάστες, στην υπηρετική Ελλάδα, σε ανοιχτά κέντρα προσωρινής, να το πω έτσι,
διαμονής τους και να επιταχυνθούν όλες οι διαδικασίες, οι γρήγορες διαδικασίες, έτσι ώστε να φύγουν στις χώρες προορισμού τους. Καμία παρέμβαση μη κυβερνητικών οργανώσεων, εδώ και τώρα να κλείσουν οι μη κυβερνητικές οργανώσεις και η όποια χρηματοδότηση να είναι στην αποκλειστική ευθύνη του κράτους για τη διαχείριση του όλου προβλήματος. Και φυσικά εκπαιδευτικά ζητήματα ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης που αφορούν τα ασυνόδευτα παιδιά, που αφορούν ευάλωτες ομάδες και ηλικιωμένους. Είναι λοιπόν μια συνεκτική, άκρος ρεαλιστική πρόταση που έχει το ΚΚΕ, με την οποία όμως στο σύνολό του δεν συμφωνεί, έτσι κι αλλιώς η Νέα Δημοκρατία, δεν συμφωνεί ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ, διότι είναι εγκλωβισμένη στη λογική «σφάξε με αγάμου να γιάσω». Εσείς ως ΚΚΕ θα στηρίξετε τις κινητοποιήσεις των ανθρώπων στα νησιά, στον δρόμο? Ξεκαθαρίσαμε ότι είναι δικαιολογημένες οι αντιδράσεις των νησιωτών στο βαθμό που αντιλαμβάνονται ότι οι άνθρωποι αυτοί εγκλωβίζονται και πρέπει οπωσδήποτε να φύγουν στις χώρες προορισμούς τους και υιοθετούν την άποψη που λέει ότι πρέπει να κλείσουν τα hot spot και να φύγουν αυτοί οι άνθρωποι και φυσικά να αποζημιωθούν διότι έχουν υποστεί ζημιές οι νησιώτες. Να αποζημιωθούν λοιπόν. Το κράτος να αποζημιώσει εδώ και τώρα τις ζημιές οι οποίες έχουν πάθει οι νησιώτες. Αυτή είναι η πρόταση του ΚΚΕ. Γι' αυτό λέμε ότι πρέπει να υιοθετηθεί από το λαό ως βασική προϋπόθεση για να υπάρξει ουσιαστικός απεγκλωβισμός και να ξέρουμε το εξής, ότι μην τρέφουμε αυταπάτες σε σχέση με την Τουρκία. Δεν πρόκειται να αποτραπεί η Τουρκία από τις πιέσεις που ασκεί προς την Ελλάδα και το λέω αυτό διότι αξιοποιεί το προσφυγικό και το μεταναστευτικό ως εργαλείο άσκησης πίεσης στα παϊτζάρια με την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση για συνολικότερη διευθέτηση στην περιοχή με ό,τι αυτό σημαίνει για τα ζητήματα της εξωτερικής πολιτικής.